ήταν μεγαλειώδες, ήταν τότε που απελευθερώναμε την Κοριτσά. Σήμερα όμως, φίλες και φίλοι, τα πράγματα για τη χώρα μας πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Από εβδομάδα σε εβδομάδα τα πράγματα πάνε πολύ χειρότερα για το έθνος μας. Δεν το λέμε εμείς, το λένε τα ίδια τα γεγονότα. Την προηγούμενη Τετάρτη είχαμε την τραγωδία στη Μάνδρα και ο κύκλος αυτός δεν έχει κλείσει ακόμα. Οι νεκροί αυξάνονται μέρα με τη μέρα. Φτάσαμε πλέον στους 21 νεκρούς και αναζητείται ακόμα ένας αγνοούμενος, ενώ δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να υπάρχουν και άλλοι αγνοούμενοι μέσα σε αυτά τα χαλάσματα, μέσα σε αυτή τη λάσπη. Ίσως είναι κάποιοι μετανάστες. Πρόκειται, φίλες και φίλοι, για τις πιο μελανές ιστορίες για την πατρίδα μας. Πρόκειται για ένα έγκλημα για το οποίο υπεύθυνη είναι η ίδια η πολιτεία και η πολυετής αδιαφορία της απέναντι σε ένα χρόνιο πρόβλημα στη Μάνδρα. Και δεν είναι βέβαια μόνο στη Μάνδρα. Για το έγκλημα αυτό έχει τεράστιες ευθύνες η κυβέρνηση Τσίπρα και η περιφερειάρχης κυρία Ρένα Δούρου, η οποία επί 3 χρόνια κορόιδευε το λαό ότι είχε κάνει αντιπλημμυρικά έργα, αλλά δεν είχε κάνει απολύτως τίποτε. Άφησε τον κόσμο αβοήθητο, άφησε τον κόσμο να πεθάνει, φίλες και φίλοι. Πρόκειται για ένα έγκλημα, τις διαστάσεις του οποίου ανέδειξε η εφημερίδα μας μετά από δηλώσεις που έκανε ο πρώην εισαγγελέας ο κύριος Ιωάννης Σακάς. Και μετά ήρθε ο κύριος Σακάς μαζί με την κυρία Ραχίλ Μακρύ και φτιάξανε μια κοινή δήλωση, ένα κοινό δελτίο τύπου, στο οποίο σημειώνουν ότι πρόκειται για εγκλήματα, για κακουργήματα, για 2 κακουργήματα της κυρίας Δούρου, σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 268, που περιγράφονται στο Β και Γ του ποινικού κώδικα και προβλέπουν κάθριξη, η οποία μπορεί να φτάσει και τα ισόβια. Και εκδώσανε αυτό το δελτίο τύπου και σύμφωνα με πληροφορίες μας ετοιμάζουν κάποια κοινή συνέντευξη στην οποία θα γίνεται μια μηνυτήρια αναφορά προς την εισαγγελία, έτσι ώστε να κινηθεί η ελληνική δικαιοσύνη σε βάρος της κυρίας Δούρου και για τα κακουργήματα τα οποία διέπραξε. Σύμφωνα με πληροφορίες, φίλες και φίλοι, η εισαγγελία Αθηνών έχει δώσει την υπόθεση σε αναρμόδιο αντισαγγελέα με αποτέλεσμα όλη αυτή η διαδικασία να τρεναριστεί, να πάει στις καλένδες, όπως γίνεται συνήθως με πολλά θέματα της ελληνικής δικαιοσύνης, τα οποία τρενάρουν και πάνε στο διηνεκές χωρίς να γίνεται απολύτως τίποτα και στο τέλος να παραγράφονται όποια αδικήματα υπήρχαν. Να θυμηθούμε και την περίπτωση του Τσαλικίδη που μόλις πριν από λίγες ημέρες έσκασε. Τι έγινε τελικά το παιδί αυτό? Δεν αυτοκτόνησε, τον αυτοκτόνησαν. Ποιος τιμωρήθηκε? Λοιπόν, για να μην πάει αυτή η υπόθεση στο βρόντο, για να μην πάει η υπόθεση αυτή στην άκρη και η κυρία Δούρου δεν τιμωρηθεί, κινούνται οι διαδικασίες από τα αρμόδια άτομα, από τους ανθρώπους που γνωρίζουν για τη δικαιοσύνη, γύρω από τη δικαιοσύνη, που έχουν υπηρετήσει τη δικαιοσύνη, όπως είναι ο κύριος Σακάς, και ετοιμάζουν όλη εκείνη τη φόρμουλα, έτσι ώστε να κατατεθεί με τέτοιο τρόπο η μηνυτήρια αναφορά, που να μην μπορεί να πει κανείς τίποτα και να μην μπορεί να κάνει διαφορετικά, να προχωρήσει η υπόθεση μέχρι τέλους. Φίλες και φίλοι, είμαι ο Μάκης Βραχιολίδης, εκδότης του Ανεξάρτητου Παρατηρητή. Ανεξάρτητος Παρατηρητής λέγεται και η εφημερίδα, η εκπομπή την οποία ακούμε, στην φιλόξενη συχνότητα του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 10 και θα έχουμε σε λίγο κοντά μας τον κύριο Θόδωρο Κατσανέβα, τον καθηγητή, ο οποίος είναι και πρόεδρος του κόμματος Δραχμή Ελληνική Δημοκρατική Κίνηση 5 Αστέρων. Έχουμε να πούμε πολλά και ενδιαφέροντα με τον κύριο Κατσανέβα. Η κυβέρνηση Τσίπρα και οι προηγούμενες μνημονιακές κυβερνήσεις, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, παρουσίαζαν τα λεγόμενα success story, παρουσίαζαν τις επιτυχίες τις οποίες διαμόρφωναν, υποτίθεται επιτυχίες, μέσα από μνημονιακές πολιτικές οι οποίες υπαγορεύονταν από τους δανειστές. Πώς είναι δυνατόν να υπάρχει μία πολιτική η οποία να ευωδώνεται
σύμφωνα με τις εντολές των δανειστών, οι οποίοι ήρθαν εδώ για να τα πάρουν όλα, και την δημόσια και την ιδιωτική περιουσία. Άρα λοιπόν δεν πρόκειται περί ευόδωσης μιας πολιτικής σωστής, άρα πρόκειται μιας μπλόφας σε βάρος των Ελλήνων πολιτών που μιλάνε οι πολιτικοί για success story. Λοιπόν, αυτά έλεγε και ο κύριος Σαμαράς τον Απρίλιο του 2014, όταν έδινε τα διαπιστευτήριά του στην κυρία Άγγελα Μέρκελ, κάνοντας λόγο για την ανάπτυξη που έρχεται και για την επιτυχημένη έξοδο της χώρας μας στις αγορές. Θέλω να ακούσουμε με προσοχή αυτά τα οποία έλεγε ο κύριος Σαμαράς για το περίφημο success story. Ας τα ακούσουμε λίγο. Πρώτη. Ενημέρωσα και επίσημα την Καγκελάριο για την χθεσινή έξοδο. Την πετυχημένη έξοδο της Ελλάδας στις αγορές, που πραγματικά σημείωσε μεγάλη επιτυχία και με την υπερκάλυψη που πέτυχε και με το επιτόκιο που πετύχαμε, αλλά και με την συμμετοχή ξένων επενδυτών, μεγάλων και μικρών. Πράγμα που δείχνει και την εμπιστοσύνη των αγορών στην Ελλάδα, στον ελληνικό λαό και στο μέλλον μας. Συμφωνήσαμε ότι οι προσπάθειες πρέπει να συνεχιστούν, αλλά οι εξελίξεις οι οποίες έχουν σημειωθεί το τελευταίο διάστημα, το μέγεθος του πρωτογενούς πλεονάσματος, η επιστροφή στον κόσμο που πληγώθηκε περισσότερο, ενός κοινωνικού μερίσματος, η απόφαση του ΕΚΟΦΗΝ πριν 10 μέρες και τώρα η έξοδος στις αγορές, όλα αυτά θέλω να είναι απολύτως ξεκάθαρο και πρέπει να το λέμε συνεχώς. Το γνωρίζει καλά η Καγκελάριος, οφείλονται στις τεράστιες θυσίες και την υπομονή του ελληνικού λαού. Ποιο success story, κύριε Σαμαρά? Γιατί δούλευε στον ελληνικό λαό? Δηλαδή έδινε τα διαπιστευτήριά του ο κύριος Σαμαράς στην Άγγελα Μέρκελ, στην κυρία αυτή και στη Γερμανία, η οποία ήρθε να σαρώσει τη χώρα μας, ήρθε να σαρώσει τη δημόσια και ιδιωτική περιουσία. Έβγαινε λοιπόν ο κύριος Σαμαράς και έλεγε ότι όλα καλώς καμωμένα. Ότι δηλαδή η πολιτική της Γερμανίας και των τοκογλύφων πήγαινε καλά, προς το καλό υποτίθεται του ελληνικού λαού, ένα δούλεμα άγριο, ότι οι θυσίες του ελληνικού λαού δήθεν έπιαναν τόπο και ότι όλα πήγαιναν καλά. Έτσι λοιπόν έδινε το δικαίωμα στην κυρία Μέρκελ και στους δανειστές να συνεχίσουν αυτή την άγρια πολιτική τσακίσματος του ελληνικού λαού και της ελληνικής δημόσιας περιουσίας. Για να έρθει ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος υποτίθεται ότι έπαιζε το καμπάνταϊ, ότι έκανε τον τσαμπουκά απέναντι στους δανειστές και ότι θα άλλαζε την Ευρώπη με την πολιτική του και ότι θα καταργούσε τα μνημόνια με ένα νόμο μαζί με τον κύριο Καμένο. Ήρθε λοιπόν να κατεβάσει κυριολεκτικά τα πολιτικά βρακιά του και να δηλώσει υποταγή στην κυρία Μέρκελ και να επαναλάβει το ίδιο success story με το δικό του τρόπο, με την έξοδο της χώρας μας στις αγορές. Ας ακούσουμε λοιπόν τον κύριο Τσίπρα. Δεν χρειάζεται να ευλογήσω εγώ τα γένια μας, διότι όλος ο διεθνής τύπος σήμερα, για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια, είχαμε να ακούσουμε τόσο θετικά μηνύματα πάρα πολλά χρόνια. Μιλούν για την επανάκαμψη της εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία, μιλούν για μια δυναμική επιστροφή της Ελλάδας. Θεωρώ ότι ανοίγει ένας δρόμος, πρέπει όμως να είμαστε συγκρατημένοι, πρέπει να επαναληφθεί αυτή η θετική έξοδος. Δεν χρειάζεται, λέει, να ευλογήσω εγώ τα γένια μας. Τι λες, κύριε Τσίπρα? Και πρέπει να επαναληφθεί αυτή η έξοδος. Λες και η έξοδος έγινε με αποτέλεσμα επιτυχημένης οικονομικής πολιτικής της χώρας και βγήκαμε στην έξοδο στην Ευρώπη και στις αγορές για να διατρανώσουμε ότι οι δανειστές εφαρμόζουν πολύ ωραία την πολιτική στη χώρα μας και ότι αυτή η πολιτική είναι επιτυχής. Ότι βγαίνουμε και βγαίνουμε με πρωτογενή πλεονάσματα του 3% και του 3,5%, για να έρχεται λοιπόν ο κύριος Τσίπρας και να λέει έχουμε επιτυχία. Μπράβο κύριοι δανειστές, συνεχίστε την ίδια τακτική. Και έρχεται λοιπόν ο κύριος Τσίπρας σήμερα
και ο κύριος Καμένος ετοιμάζουν τον προϋπολογισμό της χώρας, τον οικονομικό προϋπολογισμό για το 2018, όπου σαρώνουν τη χώρα με νέα αύξηση της φορολογίας, η οποία είναι στο 1,5 περίπου δισεκατομμύριο ευρώ, επιπλέον φόρους, για να διαλύσουν τελείως την ελληνική οικονομία, να εξαθλιώσουν περισσότερο τον ελληνικό λαό. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της άθλιας υποτακτικής πολιτικής που ασκούν οι κυβερνήσεις οι μνημονιακές του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Καμένου σήμερα και χθες του κυρίου Σαμαρά με τον κύριο Βενιζέλο και προηγούμενα με τον κύριο Παπανδρέου. Φίλες και φίλοι, έχουμε να πούμε πολλά με τον κύριο Θόδωρο Κατσανέβα. Θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό, μουσικό διάλειμμα. Μπορεί να έρθουν και διαφημίσεις, γιατί όχι. Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και θα τα πούμε σε λίγο με τον κύριο Κατσανέβα. Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι και κοντά μας έχουμε τον κύριο Θόδωρο Κατσανέβα, τον καθηγητή και πρόεδρο του κόμματος Δραχμή Ελληνική Δημοκρατική Κίνηση 5 Αστέρων. Γεια σας κύριε Κατσανέβα. Γεια σας κύριε Βαχιολή, γεια σας. Ήθελα πριν ξεκινήσουμε να μου κάνετε ένα σύντομο σχόλιο για την τραγωδία της Μάνδρας και για τη στάση της κυβέρνησης στους κατοίκους της. Είδαμε τον Πρωθυπουργό να κάνει ταξιδάκι αναψυχής στη Σουηδία με την κυρία Αχτσιόγλου στο πλευρό του, να κάνουν ρομαντικούς περιπάτους και να βγάζουν σέλφι την ώρα που μετρούσαμε νεκρούς και η χώρα είχε κηρυχθεί σε πένθος. Κοιτάξτε, αυτό δεν θα έλεγα ότι είναι το μείζον θέμα. Ασφαλώς η τραγωδία που συνέβη στη Μάνδρα δεν οφείλεται στην σημερινό Πρωθυπουργό. Μην τα ρίχνουμε όλα σε αυτό. Εδώ έχουμε να κάνουμε με μια ιστορική, αν θέλετε, αμέλεια, για τη διαχείριση των χυμάρων και των ποταμιών, τα οποία όλοι οι προηγούμενοι και οι σημερινοί τα καταπατούν ασύστολα και ανενδίαστα. Αυτός είναι ο γνωστός λόγος. Μπορώ να σας πω ότι ξέρω μηχανικούς, πολιτικούς μηχανικούς που μου έχουν καταγγείλει ότι υπόγεια ρέματα που υποτίθεται ότι έχουν χρηματοδοτηθεί από το Υπουργείο Δημοσίων Έργων δεν έχουν γίνει στην πράξη. Δηλαδή έχουν δοθεί χρήματα για να φτιαχτούν υπόγειες δεξαμενές και υπόγεια ρέματα και δεν έχουν γίνει. Αυτό είναι ένα ιστορικό φαινόμενο που ασφαλώς κανείς θλίβεται και που υπάρχει. Αλλά μην ξεχνάμε ότι αυτό δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα. Παρόμοιες τραγωδίες συμβαίνουν στο εξωτερικό. Τώρα, η υπερπατησιά του Αλέξη Τσίπρα στη Σουηδία, ρομαντικά με την κυρία Αχτσιόγλου, εμένα δεν με αγγίζει. Ακούστε, μισό λεπτό. Εγώ μίλησα για τη σημειολογία. Κύριε καθηγητά, εγώ μίλησα για τη σημειολογία. Όταν έχει κηρυχθεί η χώρα σε πένθος, σε εθνικό πένθος, ο κύριος Πρωθυπουργός δεν πηγαίνει στη Μάνδρα. Όταν ένας άλλος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στα μπουζούκια, αυτό το πράγμα προκαλεί αν μη τι άλλο. Συγγνώμη. Τώρα ξέρετε τι με κάνει να υποστηρίξω τώρα τον Αλέξη τον Τσίπρα. Δεν πήγε στη Μάνδρα. Έπρεπε να πάει στη Σουηδία. Τώρα τι με κάνετε, απολογηθεί του Πρωθυπουργού. Όχι. Ας μιλήσουμε για την οικονομία και για την τραγωδία που ο Αλέξης Τσίπρας και το συνάφι του η πρώτη φορά αριστερά έχει επιφέρει στη χώρα και ας αφήσουμε το ταξιδάκι. Που και στο κάτω-κάτω της γραφής και αυτά κάποιες φορές μπορεί να τα αιτιολογήσει και υπρωθυπουργός. Ας μιλήσουμε λοιπόν για το θέμα της οικονομίας. Άλλα είναι για μένα τα βαρύτατα. Εγώ για αυτά σας έφερα ουσιαστικά εδώ. Για αυτά σας έφερα. Να μιλήσουμε για το θέμα της οικονομίας και την τραγικότητα της κατάστασης που βιώνουν όλοι οι Έλληνες. Με μία κυβέρνηση να παίρνει το ένα μνημόνιο μετά το άλλο, ψήφισε δύο μνημόνια και τα μέτρα το ένα πάνω στο άλλο. Πού θα οδηγήσει αυτή η κατάσταση? Κοιτάξτε κύριε Βραχιολίδη, είναι ελάχιστα γνωστό ότι τα μνημόνια ή όπως αλλιώς τα αποκαλούν κατά καιρούς έχουν μία βασική συνταγή. Έχουν υπογράψει οι ελληνικές κυβερνήσεις, ιδιαίτερα η τελευταία, με τα δύο τελευταία Eurogroup, ότι είναι υποχρεωτικό ένα ετήσιο πλεόνασμα του προϋπολογισμού πάνω από 3,5%. Και επιπλέον κάθε χρόνο θα πρέπει να αποδίδεται στους
δανειστές με ή χωρίς εισαγωγικά 15 με 20% του ΑΕΠ έναντι των τοκοχρεωλησίων, των χρεών, των τεράστιων δανείων που συνεχώς αυξάνονται. Ξέρετε πόσα σημαίνουν αυτά. Για να μην κουράσω τον κόσμο με νούμερα, ναι, ναι. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να καταβάλουμε κάθε χρόνο 27 με 36 δις, 27 μέχρι το 2023 και 36 δις από το 2023 μέχρι το 2050 ή 60, αν δεν κάνω λάθος, έχω χάσει και το λογαριασμό, στους δανειστές, για ποιο πράγμα, για ένα υποτιθέμενο χρέος, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου δημιουργήθηκε μέσα στην Ευρωζώνη. Με διάφορα κόλπα, χρηματιστηριακά κόλπα, τα περίφημα swaps, τους τόκους επιτόκων, ανταλλαγές ομολόγων, τα ξέρουν πολύ καλά οι χρηματιστές, που μας έχουν οδηγήσει σε μια τρομακτική παγίδα χρέους, από την οποία δεν μπορεί ποτέ των ποτών να βγούμε, με δεδομένο ότι το έχουν ξεκαθαρίσει οι κύριοι που μας έχουν βάλει σε αυτή την κατάσταση. Δεν πρόκειται να υπάρξει ελάφρυνση ή κούρεμα του χρέους μέσα στην Ευρωζώνη. Πώς θα το κάνουμε? Τελεία και παύλα. Να σας πειράξω λιγάκι. Να με πειράξω. Όταν μας έβαλε ο κύριος Σιμίτης, αν δεν κάνω λάθος, ήσασταν εσείς βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Ήμουνα δυστυχώς, αλλά με τον κύριο Σιμίτη μόνο στα χέρια δεν είχα αρπαχτεί. Αυτό είναι γνωστό. Νομίζω ότι ξέρει πολύ καλά ο κόσμος. Όσοι γνωρίζουν τη μικρή ταπεινή προσωπική μου ιστορία, ξέρουν ότι με τον κύριο Σιμίτη είχα έρθει σε φοβερή σύγκρουση για τα πάμπολα ολισθήματά του, μεταξύ των οποίων ήταν και η ένταξή μας, ένα από τα πολλά. Ναι, ναι. Κυρίως αν θέλετε, η ευλογία της διαφθοράς που εξέπεμψε ο κύριος Σιμίτης. Ναι. Και γι' αυτό το λόγο είχα έρθει στα χέρια μαζί του. Και όταν λέω είχα έρθει στα χέρια, σας λέω, σας αποκαλύπτω ότι σχεδόν έφτασα και σε αυτό το σημείο μαζί του. Μάλιστα. Έτσι. Είναι γνωστά όλα αυτά. Είναι γνωστή η αντίθεσή μου. Αλλά κυρίως γιατί μας οδήγησε σε αυτή την εγκληματική Ευρωζώνη, συναγελαζόμενος με την Goldman Sachs, και από τη μια μέρα στην άλλη ο πληθωρισμός εκτοξεύθηκε, οι μισθοί καταγκρεμνίστηκαν και βεβαίως περάσαμε μια αρχική πλαστή ευημερία 4, 5, 6 ετών από το 2002 μέχρι το 2008 και όταν ήρθε η κρίση καταγκρεμνιστήκαμε στα τάρταρα σε μια κατάσταση που η χώρα μας δεν έχει βιώσει ποτέ στο παρελθόν. Δεν έχουμε ζήσει ποτέ, ποτέ, των ποτών δεν έχουμε δει τέτοια τραγωδία και το τραγικό είναι ότι υπάρχουν ακόμα διάφοροι πολιτικάντιδες, πολιτικοί, παύλα πολιτικάντιδες, οι οποίοι επιμένουν στη συνέχιση αυτής της τραγωδίας. Επιμένουν να υπηρετούν την ξένη εισβολή, την παγίδα χρέους, τη γερμανοποίηση της Ελλάδας και της Ευρώπης, στο όνομα, αν θέλετε, για την καρέκλα ρεγαμότου. Γιατί αυτή είναι η ουσία. Και εννοείται προφανώς και τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, έτσι. Όλους. Όλους, βεβαίως. Και το ποτάμι, έτσι, όλους αυτούς. Το ποτάμι και αν το εννοώ. Οι πάντες. Όλοι αυτοί μέσα στη Βουλή, καταρχήν, υπάρχει μια αναντιστοιχία ανάμεσα στην εκπροσώπηση που βλέπουμε στη Βουλή με την εικόνα που υπάρχει στην κοινή γνώμη. Αν μη τι άλλο, ο μισός ελληνικός λαός, σύμφωνα με τις συστημικές δημοσκοπήσεις, υποστηρίζει ότι πρέπει να φύγουμε από το παρανοϊκό ευρώ. Και όμως, εσείς, ναι. Η Βουλή δεν υπάρχει ούτε ένα κόμμα που να υποστηρίζει κάτι τέτοιο. Το 71% στο τελευταίο ευρωβαρόμετρο, που κανένας δεν το ξέρει και σας το λέω εγώ τώρα, ναι, ναι. Το τελευταίο ευρωβαρόμετρο που γίνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευρωπαϊκή Ένωση, ευρωβαρόμετρο. Που δημοσιεύθηκε στα ψηλά, πέρασε στα ανθυποψηλά των ξένων εφημερίδων και πουθενά στην Ελλάδα. Ξέρετε πόσο ποσοστό Ελλήνων τοποθετούνται αρνητικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση? 71%. Αρνητικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακριβώς.
Αυτό σημαίνει αρνητικά και στο ευρώ. Αφήστε το ευρώ. Το ευρώ είναι μια πιο περίπλοκη κατάσταση για την οποία πολλοί δεν καταλαβαίνουν και τα δεδομένα. Το 71% των Ελλήνων πολιτών τοποθετείται αρνητικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τονίζοντας ότι έχει κάνει κακό στη χώρα. Κάτι το οποίο είναι πέραν από οφθαλμοφανές. Από τη στιγμή που μπήκαμε σε αυτή την καταραμένη πορεία, οδηγόμαστε στο βάρας. Και όποιος δεν το βλέπει, ή είναι τυφλός ή παίζει κάποιο παιχνίδι. Τα κόμματα αυτά τα μνημονιακά, τα οποία υπηρετούν τα μνημόνια που υποεπιβάλλονται από τους δανειστές, πώς τα χαρακτηρίζετε? Τα χαρακτηρίζετε προδοτικά ή κάτι άλλο, για πείτε μου. Από την ώρα που υπηρετούν τους δανειστές και δεν υπηρετούν την πατρίδα, πώς χαρακτηρίζονται? Εδώ έχουμε να κάνουμε με μια ιδιόμορφη κατάσταση που εγώ την έχω αποκαλέσει βελούδινη κατοχή. Σε αντίθεση με τη βάρβαρη κατοχή του 1940-44 των Γερμανών στην Ελλάδα, όπου αυτή η βάρβαρη κατοχή που έγινε με τάγκς, με την Γεστάπο, με τη βία, δημιουργούσε και σύγκρουση και αντίθεση, σήμερα ζούμε μια μεταμοντέρνα κατοχή που δεν εμπεριέχει ανοιχτή βία, αλλά μια χαλαρή κατάσταση, η οποία επιτρέπει, δεν οδηγεί σε ακραίες συγκρούσεις. Αποτέλεσμα. Είναι πολύ πιο αποτελεσματική από τη βάρβαρη κατοχή του παρελθόντος. Εάν η κατοχή του παρελθόντος είχε τον Τσολάκοβλου, τον Λογοθετόπουλο, τον Ράλι που τους χαρακτήρισαν δοσύλλογους, τους σημερινούς υπηρέτες, πώς θα τους χαρακτηρίζαμε? Κοιτάξτε, των μνημονίων. Εγώ τους αποκαλώ υπηρέτες της γερμανικής βελούδινης κατοχής. Το ίδιο πράγμα λέμε. Έτσι. Μπορείτε να δώσετε όποια θέλετε επίθετα, αλλά δεν έχουν σημασία. Επιτελούν ένα παρόμοιο έργο με διαφορετική μορφή με αυτό που υπηρετούσαν οι προηγούμενοι αξιότιμοι σε εισαγωγικά κύριοι στους οποίους αναφερθήκατε. Αλλά δεν είναι μόνο τα μνημονιακά κόμματα της Βουλής. Είναι και οι διάφοροι σωτήρες σε εισαγωγικά που εμφανίζονται και έξω από τη Βουλή και από διάφοροι αναλυτές και προσπαθούν καλά και σώνει να μας πείσουν μέσα από τα ελεγχόμενα κεντρικά μέσα μαζικής επιβολής, μαζικής ενημέρωσης, θα πούμε, να μας πείσουν ότι αυτοί κατέχουν τις μαγικές συνταγές για να μας λύσουν το πρόβλημα και να μας βγάλουν από το αδιέξοδο της τραγωδίας που βιώνουν. Τρίχες κατσαρές. Όλοι αυτές οι ασώματες κεφαλές, όλοι αυτοί οι σωτήρες είναι ψεύτες με περικεφαλαία. Γιατί κανένας δεν μπορεί να έχει την δεξιότητα να μας βγάλει από αυτό που σας είπα από την αρχή. Κανένας δεν μπορεί να σώσει μια χώρα που είναι υποχρεωμένη να καταβάλει 15-20% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος ετησίως για δάνεια. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Αυτό ούτε ο μεγαλύτερος θαυματοποιός, ο μεγαλύτερος μάγος δεν μπορεί να το πετύχει. Πώς θα το πετύχουν λοιπόν αυτοί οι εξυπνάκηδες, οι όμορφοι, οι ομορφάντρες και οι όμορφες γυναίκες, οι, αν θέλετε, οι δαντίδες, πώς, με ποιον τρόπο θα το κάνουν? Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Και για να σοβαρέψω λιγάκι την κουβέντα, θα πρέπει να σας πω ότι σύμφωνα με μελέτες που έχουν γίνει από τον ίδιο τον ΟΟΣΑ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, ο οποίος επιμένει στις γνωστές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Τι λέει ο ΟΟΣΑ και το ντουνου του? Ότι θα κάνετε μεταρρυθμίσεις και με αυτές τις μεταρρυθμίσεις θα καταφέρετε να βγείτε από αυτή το οικονομικό αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεστε. Αυτό δεν λένε? Ναι. Και αυτό δεν λένε και οι σωτήρες και οι εξυπλάγηδες? Ακριβώς τα ίδια. Αυτό δεν λένε? Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι ο ΟΣΑ με μελέτες του έχει αποδείξει ότι στις καλύτερες των περιπτώσεων εκείνο που μπορεί να επιτευχθεί με τις πιο επιτυχημένες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις δεν μπορεί να ξεπερνάει το 1-2% ανάπτυξη ετησίων. Και ορισμένοι μελετητές πάλι του ΟΣΑ και του ΔΝΤ υποστηρίζουν
ότι όταν επιβάλλονται διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις σε περιόδους ύφεσης, αυτές μπορεί να έχουν ακόμα και αρνητικό αποτέλεσμα. Σας είπα ότι με την κοινή λογική κανένας σωτήρας δεν μπορεί να πετύχει με μαγικές συνταγές να πληρώσει 27-36 δις το χρόνο. Αλλά σας αποδεικνύω και με μελέτες που δυστυχώς κανένας δεν δημοσιεύει, ναι, μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα μας, στην οδό δραχμής, έτσι, .gr. Εκεί υπάρχουν όλα αυτά. Εγώ αυτά που σας λέω τα έχω παρουσιάσει και πρόσφατα σε διεθνή συνέδρια. Σε διεθνή συνέδρια έχουν δημοσιευθεί επιστημονικές μου μελέτες που αναφέρομαι στις άλλες μελέτες. Δυστυχώς βεβαίως όλα αυτά δεν τα ξέρει κανένα. Όπως για πείτε μου κάτι πάνω σε αυτό το θέμα. Δεν ξέρετε ότι το 71% φαντάζομαι των Ελλήνων πολιτών σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο είναι ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προφανώς δεν το ξέρει κανένας. Κύριε Κατσανεβά, για πείτε μου κάτι. Εδώ έχουμε μνημονιακά κόμματα τα οποία όλα υποστηρίζουν την παραμονή της χώρας στο ευρώ. Θυμόμαστε και πριν από μερικά χρόνια, ιδιαίτερα επί κυρίου Σαμαρά, ότι δακτυλοδείχνονταν όλοι εκείνοι οι οποίοι λέγανε να μπούμε στο εθνικό νόμισμα ως δραχμιστές και κάτι παρόμοια. Τους δακτυλοδείχνανε δηλαδή ως γραφικούς, ως καταστροφείς της χώρας κτλ. Κτλ. Και σήμερα υπάρχουν στην Βουλή ουσιαστικά μνημονιακά κόμματα, παύλα, κόμματα υπέρ του ευρώ. Και εσείς και όλοι αυτοί που υποστηρίζουν υπέρ της δραχμής έχουν πει στο περιθώριο. Για πείτε μου, κάντε μου ένα σχόλιο επ' αυτού. Θα σας πω. Σας είπα και προλίγου ότι ζούμε ένα καθεστώς βελούδινης κατοχής. Αυτό το καθεστώς χρησιμοποιεί βασικά εργαλεία. Ποια είναι αυτά τα εργαλεία? Είναι ο έλεγχος του νομίσματος, των τραπεζών και κυρίως των μέσων μαζικής ενημέρωσης, των ΜΜΕ. Λαδώνονται όλα τα ΜΜΕ, τα κεντρικά, αναφέρομαι φυσικά σε φωτεινές εξαιρέσεις όπως η δική σας, λαδώνονται και ακολουθούν αυτές τις συνταγές που μπορώ να τις, αν θέλετε, συνοψίσω σε τρεις λέξεις. Πουλάνε ψέματα, φόβο και αγοράζουν ελπίδα. Και αγοράζουν χρόνο. Ψέματα, φόβος και ελπίδα. Τα οποία εκπέμπονται καθημερινά από τα ΜΜΕ και αποκοιμίζουν και φοβίζουν ή και κάνουν να ελπίζει ο κόσμος σε αυτά που τους από το πρωί ως το βράδυ τους βομβαρδίζουν. Έτσι λοιπόν ο κόσμος αποκοιμιέται, ακούει όλα αυτά τα ψέματα. Η φωνή αυτή που ακούτε τώρα ή άλλες καλύτερες φωνές από τη δική μου φυσικά δεν ακούγονται πουθενά. Με αποτέλεσμα η μονόπλευρη πληροφόρηση, η μονόπλευρη ενημέρωση να έχει οδηγήσει σε αυτή την κατάσταση. Γκεμπελίστικη προπαγάνδα. Γκεμπελίστικη προπαγάνδα μου λέτε. Ο Γκέμπελς θα κοκκίνιζε από ντροπή για την κατάσταση που έχει επιβληθεί σήμερα. Με πολύ πιο έξυπνο τρόπο από εκείνο. Θα έχετε προσέξει ότι τελευταία έχει δημιουργηθεί μια έντονη εικονική αισιοδοξία ότι η χώρα πάει καλά. Ναι, βγαίνουμε και βέβαια αρέσει, δεν ακούτε και φωνές που υποστηρίζουν το εθνικό νόμισμα. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Επειδή δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα μαζί μας με τα λογικά επιχείρηματα όπως αυτά που σας ανέφερα προ λίγου, έχουν βρει ένα απλό τρόπο. Αποκλείουν εντελώς αυτή τη φωνή. Θα δείτε μονολόγους μόνο σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή αν θέλετε επιβολής με ένα και μόνο δεδομένο. Πώς θα λύσουμε τα προβλήματα μέσα στην Ευρωζώνη. Από το πρωί ως το βράδυ. Μάλιστα. Ο ένας ξέρει αυτό το κόλπο, ο άλλος ξέρει το παράλληλο, ο άλλος θα δώσει αυτή τη λύση, ο άλλος την παράλληλη λύση, λογιστικές αλχημίες για να λύσουμε ένα πρόβλημα που φυσικά είναι εντελώς αδύνατο να επιλυθεί για τους λόγους που σας εξήγησα. Κύριε Κατσανέβα. Ζούμε σε ένα καθεστώς τέτοιο το οποίο δεν επιτρέπει την άλλη γνώμη. Όμως εμείς την άλλη γνώμη, δεν μπορεί. Εμείς την άλλη γνώμη από το μικρό βήμα το δικό μας την δίνουμε, της δίνουμε βήμα. Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, μια μουσική γέφυρα και θα μπούμε στο ζουμί της ιστορίας για το πώς λοιπόν θα μπορούσε η χώρα να δει καλύτερες μέρες με την επιστροφή της στο εθνικό νόμισμα. Τα λέμε ξανά σε λίγο, κύριε Κατσανέβα.
Φίλες και φίλοι, είμαστε εδώ με τον κύριο Κατσανέβα, τον επικεφαλής του κόμματος Δραχμή, Ελληνική Δημοκρατική Κίνηση 5 Αστέρων. Λέγαμε λοιπόν, κύριε Κατσανέβα, για το πώς θα μπορούσε η χώρα επιτέλους να ανασάνει. Εσείς είσαστε υπέρ της επιστροφής στο εθνικό νόμισμα. Δώστε μας σε ανδρές γραμμές, έτσι στα λίγα λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας, πώς θα μπορούσε να επιστρέψει η χώρα στο εθνικό νόμισμα και να δει άσπρη μέρα. Δεν υπάρχει άλλη λύση από το να χρησιμοποιήσουμε, αν θέλετε, τις αντιθέσεις των μεγάλων δυνάμεων που έχουν οδηγήσει και σε προτάσεις για φιλικό Brexit. Δυστυχώς, καλός ή κακός, είμαστε πολύ μικροί, πολύ αδύναμοι, πολύ ασήμαθοι για να ανατρέψουμε το παγκόσμιο γίγνεσθ. Να είμαστε σοβαροί λοιπόν. Κατά συνάπεια θα πρέπει να καταφέρουμε να ελιχθούμε ανάμεσα στο ποδοβολητό των βουβαλιών, των συγκρούσεων των μεγάλων, για να προς όφελος της χώρας μας. Έχει προταθεί το φιλικό Brexit με υποστήριξη. Και έχει υποθεί ότι εφόσον κάνουμε μία συζήτηση γι' αυτό, θα μας δοθεί ως πρίκα 50 δις και θα υποστηριχθεί η δραχμή σε μία υποτίμηση της τάξης του 25%. Αυτό έχει γίνει από τους Γερμανούς και από άλλους, όχι φυσικά γιατί αγαπάνε την Ελλάδα, αλλά γιατί αυτό εξυπηρετεί τις δικές τους συνταγές, φιλοδοξίες και καταστάσεις έναντι, αν θέλετε, της μάχης που δίνεται μέσα στο δυτικό κόσμο για την κυριαρχία μεταξύ Αμερικής, Ευρώπης, Γερμανίας κλπ. Του πολέμου νομισμάτων ανάμεσα στο ευρώ και στο δολάριο. Μην κουράσω περισσότερο, αυτά τα έχουμε πει και τα έχουμε γράψει σε μελέτες, βιβλία κτλ. Υπάρχει λόγος δηλαδή που γίνεται αυτή η πρόταση. Αυτή την πρόταση εμείς οφείλουμε να την αρπάξουμε, να την συζητήσουμε και να την μπαζαρέψουμε για βελτίωσή της. Και τι πρέπει να γίνει. Έχουμε καταρτήσει επιστημονικές μελέτες, βιβλία, άρθρα, μιλώντας και συζητώντας και διαβουλευόμενοι και με διεθνούς φήμης οικονομολόγους και έχουμε καταλήξει σε συγκεκριμένο σχέδιο εξόδου από το ευρώ και συντεταγμένης μετάβασης στο εθνικό μας νόμισμα τη δραχμή. Ο καλός ακροατής μπορεί όλα αυτά τις λεπτομέρειες να τις βρει στο ιστολόγιο μας odosdrachmis.gr. Αν δεν κάνω λάθος, είχατε βγάλει και κάποιο τετρασέλιδο το οποίο είχε μπει ένθετο σε ημερήσια εφημερίδα. Ναι, έχω και τετρασέλιδα και πολυσέλιδα. Έχουμε βγάλει και έχουμε γράψει και βιβλία. Πάρα πολλά. Και μελέτες. Αυτά τα λέμε για να τα ακούσει και ο κόσμος, ο οποίος είναι τρομοκρατημένος και ο οποίος ακούει όλους τους πολιτικούς, δεξιούς, αριστερούς κλπ. Να λένε ότι εφόσον επιστρέψουμε και αν επιστρέψουμε στη δραχμή, τότε καταστράφηκε η χώρα, δεν θα έχουμε. Δεν θα έχουμε να ζήσουμε με το κουπόνι, θα είμαστε κλπ. Ενώ τώρα ζούμε πανευτυχής. Πλέουμε στον παράδεισο μέσα. Θυμάστε ποτέ επί δραχμής να είχαμε τέτοια τραγωδία από αυτή που ζούμε? Βλέπετε καμία χώρα που έχει το δικό της νόμισμα γύρω από εμάς, Βουλγαρία, Ρουμανία, Τουρκία, Αλβανία, να βρίσκονται στη δική μας κατάσταση? Επειδή ήμουν στη Σόφια πρόσφατα, σας πληροφορώ τουλάχιστον τη Σόφια που είδα, ότι η Βουλγαρία ή η Σόφια μόνο μας έχει ήδη ξεπεράσει. Λοιπόν, ας τα αφήσουμε αυτά τα καραγκιοζλίκια. 250 χώρες υπάρχουν στον κόσμο και από αυτές οι 220 περίπου που έχουν δικό τους νόμισμα, στην πλειοψηφία τους πορεύονται πολύ καλύτερα από εμάς και από τις χώρες που βρίσκονται μέσα στην Ευρωζώνη. Αυτά τα λένε οι στατιστικοί δείκτες. Αλλά επιτρέψτε μου να πω με δύο λόγια ποιο είναι το σχέδιο, το σοβαρό σχέδιο για την συντεταγμένη μετάβαση στη δραχμή και όχι ανοησίες και ασυναρτησίες επαναστατικών συγκρούσεων που προτείνουν ορισμένοι που βεβαίως αν υιοθετηθούν τότε πράγματι μπορεί να οδηγηθούμε στην καταστροφή. Εμείς μιλάμε για έξυπνες, σοβαρές, συντεταγμένες, μελετημένες προτάσεις και λύσεις. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι σε μία πρώτη φάση θα πρέπει να διαπραγματευτούμε με τους εταίρους, σε εισαγωγικά ή χωρίς, την έκδοση δικού μας χρήματος, μάλλον δεν θα χρειαστεί να διαπραγματευτούμε, στη διάρκεια της αρχικής διαπραγμάτευσης θα εκδώσουμε προσωρινό
χρήμα, αν θέλετε ένα προσωρινό νόμισμα, σε αναλογία ένα προς ένα προς το ευρώ, για να χρηματοδοτήσουμε τις τρέχουσες ανάγκες μας. Ένας μήνας. Σε αυτό τον ένα μήνα πρέπει να έρθουμε στο τραπέζι με τους εταίρους να διαπραγματευτούμε την περαιτέρω πορεία της χώρας. Αφού σε αυτό τον μήνα διαπραγματευτούμε και προχωρήσουμε στο κούρεμα και στην αναδιάρθρωση του χρέους σε αναλογία ένα προς ένα, όπως άλλωστε μας έχει προταθεί. Έχει τονιστεί ότι μέσα στην Ευρωζώνη δεν υπάρχει κούρεμα. Έξω από την Ευρωζώνη, ναι, το συζητάμε. Άρα λοιπόν, σε αυτό το μήνα θα συζητήσουμε, θα παζαρέψουμε και όχι με το πιστόλι στον κρόταφο, γιατί θα έχουμε εκδώσει δική μας ρευστότητα. Θα παζαρέψουμε λοιπόν το επόμενο στάδιο. Το θα μας έχουν αφήσει, συγγνώμη, θα μας έχουν αφήσει, διότι όταν έχουμε να κάνουμε με εχθρούς απέναντί μας... Μα με συγχωρείτε, μας το έχουν προτείνει, δεν το έχετε ακούσει. Το έχουν προτείνει στον κύριο Βενιζέλο, στον κύριο Παπανδρέου, στον κύριο Τσίπρα. Πέρσι ήρθε ο Τόμας Μάγερ, ο συνεργάτης της γερμανικής κυβέρνησης, και συζήτησε μυστικά το θέμα αυτό. Συνέχεια το λένε και το ξαναλένε. Ο λόγος που σήμερα η γερμανική κυβέρνηση δεν συγκροτείται είναι και αυτός, το γεγονός ότι ο καινούριος, αν θέλετε, ισχυρός άντρας της γερμανικής βουλής, ο Κριστιάν Λίντνερ των Φιλελεύθερων, επιμένει ότι δεν δέχεται ελάφρυνση του ελληνικού χρέους μέσα στην Ευρωζώνη. Και έξω από την Ευρωζώνη λέει ναι, το συζητώ. Μάλιστα. Αλλά λοιπόν, αφού σημαντικό, το συζητούν, γιατί να μην πάμε προς αυτή την κατεύθυνση? Δεν το καταλαβαίνω. Τι φοβόμαστε? Τι φοβόμαστε? Θα φύγει ο Γκοτζίλα και ο Εξαποδό μαζί να μας καταπιούν? Μα ντροπή. Αφού λοιπόν μας το προτείνουν, πάμε σε αυτή την πρώτη διαπραγμάτευση. Μετά από αυτόν τον πρώτο μήνα και αφού λυθούν αυτά τα προβλήματα που και εκείνοι συζητούν, πάμε στη δεύτερη και την σωστή και την ελπιδοφόρα προοπτική. Με συγκρατημένη και λελογισμένη υποτίμηση της δραχμής σε επίπεδο της τάξης του 25%, που αμέσως θα προσδώσει μια αυξημένη ανταγωνιστικότητα στην ελληνική οικονομία, η οποία θα τις δώσει φτερά. Θα έχουμε, υπολογίζουμε, το έχουμε υπολογίσει και μαθηματικά, αν θέλετε, δεν μπαίνω σε λεπτομέρειες φυσικά εδώ, ότι σύντομα θα έχουμε ανάπτυξη της τάξης του 5 έως και 7% και αύξηση αντίστοιχη των εισοδημάτων, των μισθών, των συντάξεων, που βέβαια δεν θα προηγηθούν, αλλά θα ακολουθήσουν την αύξηση του ΑΕΠ και της παραγωγικότητας. Θα συγκρατηθεί ο πληθωρισμός αρχικά σε επίπεδα κάτω του 10% και αργότερα σε επίπεδα κάτω του 6%, από αρνητικός που είναι σήμερα, και είναι φυσικά και αυτό ένα πολύ μεγάλο εμπόδιο στην ανάπτυξη. Θα δημιουργηθούν πάνω από 1,3 εκατομμύριο θέσεις ανεργίας και προβλέπουμε την ανεργία να πέσει κάτω από 10%. Μάλιστα. Τραπεζικές καταθέσεις και θα προστατευτούν, όπως το ίδιο θα γίνει με ειδικές ρυθμίσεις για τα δάνεια που θα πρέπει να υποτιμηθούν, εμείς προτείνουμε τουλάχιστον, κατά 50% περίπου. Η αναλογία ευρώ προς δραχμής θα είναι μία νέα δραχμή προς 0,75%, και γύρω από αυτό πλέκεται μία ολόκληρη, αν θέλετε, σειρά μέτρων που τις έχουμε μετρήσει με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και με, αν θέλετε, και με μαθηματική ανάλυση και αναπτύξη. Βλέπω και ακούω ότι είναι πολύ συγκροτημένη η στρατηγική σας για την επιστροφή στο εθνικό νόμισμα. Θα ήθελα, κύριε Κατσανέβα, να μου πείτε, γιατί ακούγεται τώρα ότι θα γίνει νέα ανακεφαλαιοποίηση και ότι εκφράζεται φόβος για τις καταθέσεις του λαού. Κοιτάξτε, αυτό βρίσκεται πάντοτε στο τραπέζι. Οι τράπεζες πάνε από το κακό στο χειρότερο. Εξαγοράζονται οι τράπεζες, έχουν εξαγοραστεί από ξένους χρηματιστηριακούς γήπες και δεν ξέρετε πώς θα φερθούν αυτοί οι γήπες από τη μια στιγμή στην άλλη. Έχουμε φτάσει στο σημείο οι θυγατρικές των ελληνικών τραπεζών, ακμάζουσες θυγματρικές σε όλα τα Βαλκάνια, να αγοράζονται κόψοχρονιάς, μισοτιμής, από μικρούς και μεγάλους γήπες. Τελευταίο σκάνδαλο, θα έλεγα, η αγορά του λαμπερού υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας στην Αλβανία, από ποιον? Από τη σύζυγο
τον Μισέλινα Έντι Ράμα, την κυρία Λίντα. Να είναι καλά η κυρία Λίντα. Φτάσαμε να μας εξαγοράζουν και οι Αλβανοί. Όταν λοιπόν μας εξαγοράζουν και οι Αλβανοί, ποια εμπιστοσύνη μπορεί να έχει κανείς στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα? Τώρα, εγώ δεν θέλω να γίνω κίνσορας και προφήτης, αν θέλετε, κινδύνων και επερχόμενων καταστροφών, αλλά δεν μπορώ και να δεχτώ ότι η ελληνική οικονομία θα χαμογελάσει στο κοντινό μέλλον. Κάθε άλλο. Για πείτε μου κάτι άλλο, κύριε Κατσανέβα. Επειδή είδαμε τον κύριο Πάνο Ψωμιάδη να πηγαίνει να ψηφίζει στις εκλογές της Δημοκρατικής Συμπαράταξης και ο κύριος Μάνος κτλ. Δεν πιστεύω, πήγατε εσείς να ψηφίσετε? Όχι. Όχι. Τι αισθάνεστε για το κόμμα στο οποίο ανήκατε? Για το ΠΑΣΟΚ αισθάνομαι καταρχήν. Αισθάνομαι μια στοργή, μια ζεστασιά, μια αγάπη, γιατί γεννήθηκα και έβαλα κι εγώ. Για το σημερινό ΠΑΣΟΚ, λέω. Έβαλα κι εγώ ένα μικρό λιθαράκι εκεί μέσα. Το σημερινό ΠΑΣΟΚ πολύ φοβάμαι ότι δεν έχει πολλές ή καμία σχέση με τις ιστορικές παρακαταθήκες του ιδρυτή της και αυτών που χτίσαμε εμείς. Βεβαίως δεν πάβουν εκεί πέρα να υπάρχουν αξιόλογα στελέχη, άνθρωποι που έχουν δώσει μάχες και θέλω να ελπίζω ότι κάποια στιγμή θα ξυπνήσουν και θα επανέλθουν στις ρίζες και θα θυμηθούν τον Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος σε πολλές ομιλίες του και ιδιαίτερα σε μια μαγική ομιλία του μέσα στη Βουλή κατακεράβνωσε το ευρώ, την Οικονομική Νομισματική Ένωση. 10 χρόνια πριν, προσέξτε τι προφητική ικανότητα, δεξιότητα είχε αυτός ο άνθρωπος, ό,τι μπορεί να του ψέξει κανείς, το 1992, αν δεν κάνω λάθος, έχει μιλήσει κατακεραυνώνοντας το νόμισμα και την επερχόμενη γερμανοποίηση της Ευρώπης. Ανδρέας Παπανδρέου, ιδρυτής και πατέρας του ΠΑΣΟΚ. Και σήμερα έχουμε την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ ή της λεγόμενης Δημοκρατικής Συμπαράταξης, δεν ξέρω τι όνομα θα βγάλουν τελικά, να κατακεραυνώνουν, να έρχονται στην αντίθετη ακριβώς άποψη και να υμνούν αυτό που ο Ανδρέας Παπανδρέου κατήγγειλε ανοιχτά, δημόσια και απόλυτα. Τι σχέση έχει λοιπόν το σημερινό ΠΑΣΟΚ με το ΠΑΣΟΚ αυτό που εμείς ονειρευτήκαμε και που βασική του αρχή ήταν η εθνική ανεξαρτησία, η λαϊκή κυριαρχία, η κοινωνική δικαιοσύνη, οι δημοκρατικές διαδικασίες και η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες, ένα σλόγγαν το οποίο το έχουν υφαρπάσει άλλοι σήμερα, αλλά δεν πάβει όμως και αυτό να αποτελεί ένα μείζον πρόβλημα. Σας το λέω και εσάς και θα αποκαλύπτω τώρα στην εκπομπή ότι για να δούμε ποιο είναι τελικά το σημερινό νέο ΠΑΣΟΚ και η νέα Δημοκρατική Συμπαράταξη, έχω απευθύνει επίσημη πρόσκληση στην κυρία Γεννηματά να έρθει στην επόμενη, σε μία από τις επόμενες εκπομπές μας, να τα πούμε με χαρτί και καλαμάρι που λένε. Θα ήθελα, κύριε Κατσανέβα, έτσι σαν τελευταίο να σας πω ότι υπάρχουν και άλλα κόμματα σαν το δικό σας τα οποία είναι υπέρ της δραχμής. Συνεργάζεστε με αυτά ή τελικά συνεργάζεστε με κάποια αντιμνημονιακά κόμματα? Δεν μου αρέσει και η αναφορά σε κόμματα και το δικό μου και τα πρώτα. Εγώ ούτε κομματάρχης είμαι, ούτε κόμμα θέλω να διαφεντεύω, ούτε αρχηγός θέλω να είμαι, τίποτα από όλα αυτά. Έτσι. Κάναμε μία κίνηση την οποία την κρατάμε, αν θέλετε, με το όπλο παραπόδας, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είμαστε παράλογοι και δεν θέλω τυφλούμε, γνωρίζοντας ότι χωρίς ισχυρή υποστήριξη οικονομικού και επικοινωνιακού τύπου, καμία κίνηση όπως η δική μας δεν μπορεί να ευτυχήσει. Και δεν είναι το θέμα της ένωσης με άλλα κόμματα, γιατί για ποια άλλα κόμματα λέμε? Ποια άλλα κόμματα υπάρχουν? Νομίζω, δεν ξέρω, του κυρίου Αλαμπάνου και Αδραχνή δεν έλεγε. Ο Αλέκος Αλαμπάνος, προσωπικός μου φίλος, μακάρι να έρθει να κάτσουμε στο τραπέζι και να συμφωνήσουμε σε 5 πράγματα. Εγώ είμαι σε όλους ανοιχτό και γραπτά, εγώ και η μικρή μου ομάδα, για να μην λέμε για κόμματα. Έτσι. Ο κύριος Λαμπαβίτσας, που είναι μόνος του, εκείνος μιλάει για Αδραχνή. Ο κύριος είναι από τα καλύτερα, οι καλύτερες περιπτώσεις και θέλω να ελπίζω ότι εκεί μπορεί να υπάρχει έδαφος, όπως και ο Διονύσης ο Χιόνης. Ναι, γιατί εδώ αυτή τη στιγμή πρέπει να συνενώσουμε ό,τι προέρχεται από την παλαιού τύπου αριστερά με την παλαιού τύπου δεξιά ή κεντροδεξιά. Πρέπει να φύγουμε από τα χαρακόμματα της αριστεράς και της δεξιάς και να επιμείνουμε σε 2 λέξεις. Πατρίδα και δημοκρατία. Αυτές είναι οι λέξεις σήμερα που έχουν σημασία
Και αυτές είναι οι λέξεις που κινδυνεύουν όσο ποτέ άλλο. Μιλούμε με τον καλύτερο τρόπο. Γιατί το ξέρετε και το βλέπετε. Έτσι. Και το εξηγήσαμε. Και η δημοκρατία, γιατί ούτε και αυτή μπορεί να πει κανείς. Και αυτό το εξηγήσαμε, ότι σήμερα περνά τις καλύτερες μέρες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κατσανέβα. Ειλικρινά ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ενημερώσουμε και τους φίλους ακροατές μας ότι η εκπομπή αυτή θα βγει στο YouTube. Μπορείτε να την ακούσετε από το odosdrachmis.gr, αλλά και από την εφημερίδα την δική μας, τον Ανεξάρτητο Παρατηρητή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κατσανέβα. Σας ευχαριστώ και εγώ, να είστε καλά. Και εσείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλες και φίλοι, που μας ακούσατε. Θα τα πούμε την επόμενη Τετάρτη. Καλό σας βράδυ.